Εργαζόμαστε επομένως σε πολλά ζητήματα. Το λειτουργήμα το δικό σας με τα δικά μας όσον αφορά των ασθενών μας, μέσα και έξω από το νοσοκομείο. Τώρα, στο θέμα αυτό το οποίο έχει προκύψει, καλούμαστε σαν Επιτροπή Ελέγχου Λοιμόξεων του Νοσοκομείου Τρικάλων να κάνουμε μια συζήτηση, μια παρουσίαση των στοιχείων που υπάρχουν μέχρι τώρα όσον αφορά για αυτό το ζώρικο, δύσκολο, επιδημιολογικό πρόβλημα. Θα έχετε γενικώς κατακλειστεί από εικόνες και στο διαδίκτυο και λιγάκι και από την τρομοκρατία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο τι κινδύνους εγκυμονεί η έκθεση στον συγκεκριμένο τον ιό. Η μικρή μας όμως εμπειρία δείχνει ότι όταν υπάρχει γνώση πάνω σε αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο από το συγκεκριμένο το θέμα, τα πράγματα γίνονται πολύ απλούστερα. Γνώση και καλή συνεργασία. Ξεκινάμε λοιπόν για σας, για τη συγκεκριμένη δηλαδή κατηγορία των εργαζόμενων στα σώματα ασφαλείας που έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους που δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα. Εσείς που πολλές φορές τους υποδέχεσαι στις πύλες εισόδου της Ελλάδας, υπάρχει ειδική μνήμα οδηγιών του ΚΕΛΠΝΟ. Εκτός όμως από αυτές τις οδηγίες, οι οποίες θα πρέπει να πω ότι δεν είναι και πολύ σύνθετες, θα πούμε και λιγάκι κάποια άλλα στοιχεία πάνω στον έμπολα. Λοιπόν, από πού προέρχεται ο ιός είναι άγνωστο, αλλά πιθανόν μία κατηγορία των νυχτερίδων, οι λεγόμενες πιτοφάγοι νυχτερίδες, η εγκυκλοπαιδική τώρα γνώση, είναι αυτές οι οποίες έχουν τον ιό χωρίς να πάσχουν όμως οι ίδιες. Λοιπόν, οι κλινικές εκδηλώσεις τώρα, πώς εκδηλώνεται το πρόβλημα αυτό. Αρχικά, μπορεί να μοιάσει με μία κοινή γρήπη. Εθνίδια, κεφαλαλγία, πόνο στο λαιμό, αυτό δηλαδή που θυμίζει μία απλή, μπορεί να ακολουθήσουν συμπτώματα από το οποίο διάρειες, εξάνθημα, το οποίο έχει. Και όσο προχώνα, παρατηρούνται προβλήματα από τα πεθαίνει ο ασθενής εν μέσω πολυοργανικών στο αναπνευστικό, όπως το είπα, όπως τα νεκρά. Μη που θα μπει ο ιός στο σώμα μας και θα αρχίσω το 21 μέρες και θα δείτε ότι αυτές τις δεν είναι αερογενείς, δεν είναι γρήπη. Έτσι, λογικά όπλα κτλ. Δεν μεταδίδεται αερογενό. Θέμα της εκπομπής των σταγονιδίων, αλλά δεν μεταδίδεται αερογενός. Η μεταδοτικότητα είναι μεγαλύτερη όταν πλέον έχει ξεκινήσει το εξάνθημα, όταν πλέον υπάρχουν αιμορραγίες, γιατί ξέχασα να σας πω ότι μπορεί να παρατηρηθούν και αιμορραγίες. Αιμορραγίες σε φυγουρ. Είμαι ο Φίβος Κοκκίνης, πρόεδρος Επιτροπής Λοιμόξεων του Νοσοκομείου και σήμερα μαζευτήκαμε, κάναμε μία συνάντηση με τους ένστολους ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε και να καθοδηγήσουμε όσους έρχονται σε επαφή με, με άτομα χωρίς χαρτιά, με λαθρομετανάστες, ακόμα και με ύποπτα κρούσματα, ώστε να έρθουν, πώς θα έρθουν, τι είναι ο έμπολα, πώς θα έρθουν σε ένα νοσοκομείο, πώς θα χειριστούν το περιστατικό μέχρι να έρθουν στο νοσοκομείο, φυσικά όλο αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο. Βέβαια, οι ένστολοι δεν είναι ειδικό νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά πρέπει να έχουν αυτές τις γνώσεις, γιατί είναι πρώτοι που θα έρθουν σε επαφή, καθώς ο ιός είναι εισαγόμενος, ας πούμε, έτσι. Ο ιός μέχρι τώρα είναι εισαγόμενος, παρόλο που φαίνεται να περιορίζεται κατά κάποιο τρόπο. Ήδη η Νιγηρία έχει καταδειχθεί ως χώρα έμπολα free, δηλαδή χωρίς τον ιό του έμπολα. Ίσως σε 2-3 μήνες, αν δεν έχουμε περισσότερα κρούσματα και εμείς εδώ και στην Ευρώπη, να θεωρηθούμε ότι δεν κινδυνεύουμε πια από την επιδημία. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είμαστε ως τότε σε εγρήγορση και να γνωρίζουμε όλα τα ατομικά μέτρα προστασίας που χρειάζεται κάποιος, ώστε να μην έρθει, ώστε ακόμα και αν έρθει σε επαφή, να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Αυτό κυρίως αφορά και τους ένστολους, που θα, μάλλον το πιο πιθανό θα είναι οι πρώτοι που θα έρθουν σε επαφή. Το νοσηλευτικό, προσωπικό και το ιατρικό θα έρθει μάλλον αργότερα. Το σύνηθες είναι ένστολοι, μετά το προσωπικό του ΕΚΑΒ και μετά το υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου. Σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που κάνουμε είναι το πιο βασικό,
να αποφύγουμε την επαφή και να απομονώσουμε τον ασθενή, αφού φυσικά πάρουμε και όλα τα μέτρα προστασίας. Αυτή τη στιγμή έχει επίσημα καταγραφεί κάποιο συμβάν στην Ελλάδα? Όχι, κάποιο συμβάν δεν έχει καταγραφεί, κάποιο κρούσμα, και εδώ να πούμε ότι ύποπτο κρούσμα θεωρείται όποιος έγχρωμος ενδεχομένως έχει έρθει ή κάποιος που έχει έρθει σε επαφή με έγχρωμο από την περιοχή της Νιγηρίας, της Σιέρα Λεόνε, της Γουινέας, οι οποίοι σε αυτή την περίπτωση, αν έχουν έρθει τις τελευταίες 21 μέρες στην Ελλάδα, τότε θεωρούνται ύποπτα κρούσματα. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα νοσούνε, ειδικά αν έχουν κάνει πυρέτο, αλλά παρακολουθούνται. Τα βασικά συμπτώματα για τον ιό έμπολα, πώς μπορεί να αποφασιστεί κάποιος ότι υπάρχει ο ιός? Το βασικό είναι το ταξίδι. Αλλιώς ξεκινάει συνήθως ως μια οποιαδήποτε γρυπώδη συνδρομή, δηλαδή με υψηλό πυρετό. Το χαρακτηριστικό βέβαια είναι ότι δεν πέφτει με τίποτα, παραμένει συνέχεια υψηλός, με έμετους, διάρειες. Το αιμορραγικό κομμάτι είναι συνήθως το τελευταίο σύμπτωμα και αρκετά προχωρημένη, και δείχνει μια αρκετά προχωρημένη κατάσταση. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζουμε από όποιος έχει αυτά τα συμπτώματα ότι αν δεν έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό και σε κάποια από αυτές τις χώρες τις τελευταίες 21 μέρες, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ή αν δεν έχει έρθει σε επαφή με κάποιον από αυτές τις χώρες. Ένας, ας πούμε, που θα έρθει από την Κένια το τελευταίο δεκαήμερο, η Κένια δεν έχει έμπολα, επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ύποπτο κρούσμα. Εκτός αν αργότερα μας πούνε ότι και η Κένια είναι ύποπτη. Κάποια υπήρξαν θανατηφόρα, κάποιοι έχουν ιαθεί. Είναι αρκετοί αυτοί που έχουν ιαθεί από την νόσο. Να το πούμε πολύ χοντρικά, 50-50. Μάλιστα. Τώρα, εκτός από τη σημερινή ενημέρωση, ημερίδα, θα υπάρξουν και άλλες? Θα υπάρξουν και άλλες, θα υπάρξει και αύριο και μεθαύριο για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και γενικότερα για όλο το προσωπικό του νοσοκομείου. Μάλιστα. Βασική σας συμβολή είναι να τηρούμε βασικά μέτρα καθημερινής υγιεινής? Αυτό είναι βασικό. Σίγουρα μέτρα καθημερινής υγιεινής. Βέβαια, εφόσον προσέλθει ένα ύποπτο περιστατικό, από εκεί και πέρα, εντάξει, χρειάζεται με ό,τι επιφάνειες και έχει έρθει σε επαφή αυτές να πλένονται με ισχυρό διάλειμμα χλωρίνης και από εκεί και πέρα και με απορρυπαντικό και να απολυμένονται φυσικά. Και ενδεχομένως όταν θα έρθουμε σε επαφή θα πάρουμε όλα τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται εδώ με τις ειδικές στολές κλπ. Εάν έρθει κάποιος ύποπτος ασθενής με τον ιό έμπολα, με συμπτώματα ανάλογα όπως είπατε, από την αρχή υπάρχει δυνατότητα αυτή να διαπιστωθεί ο ιός, να εξακριβωθεί με εργαστηριακές εξετάσεις? Τι ακριβώς γίνεται? Εργαστηριακές εξετάσεις, αιματολογικές. Το κρούσμα απομονώνεται. Αυτό είναι το βασικό, να απομονωθεί το κρούσμα μέχρι άμεσα βέβαια. Στη συνέχεια, η ειδική ομάδα θα επιληφθεί αυτού του κρούσματος, που θα φορέσει τις ειδικές προστατευτικές στολές κλπ. Αμέσως γίνεται επικοινωνία με το επιχειρησιακό κέντρο της Αθήνας, ώστε ενώ παράλληλα στέλνονται τα ιατρικά δείγματα, να μεταφερθεί ο ασθενής σε ειδικά διαμορφωμένα νοσοκομεία που υπάρχουν στο κέντρο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.